αγαπητοί φίλοι της αναλογικής διασκέδασης, σας καλωσορίζω σε ένα νέο τεύχος Let's Play εδώ στο Fantasy Gate. Έχω πολλούς καλεσμένους σήμερα μαζί. Να τους συστήσω λίγο, ένα-ένα τους γνωρίζουμε. Αριστερά μου ο Βασίλης, η Γιώτα και η Γεωργία. Γεια σας όλοι μαζί. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα ένα παιχνιδάκι Let's Play, το οποίο παρουσίασα στις ροδιές μου. Όσοι έχουν δει το βιντεάκι, όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε την παρουσίαση αυτού του παιχνιδιού που λέγεται Legendary Forests. Όμορφο παιχνίδι, θυμίζει κάστρα του Μιστρά. Θεωρητικά λοιπόν είναι για όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει ούτε αριθμούς, ούτε πράξεις, ούτε γράμματα. Τοποθέτηση πλακιδίων. Δημιουργούμε κράτη. Σπέρνουμε διάφορα δεντράκια και μετά μετράμε πόντους. Έχω εξηγήσει εδώ στους φίλους μου το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να παίξουμε, πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε. Αν σας αρέσουν τα Let's Play, θα ήθελα από εσάς να πατήσετε το like, να κάνετε και ένα subscribe αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, μην τυχόν και χάσετε κανένα επόμενο βιντεάκι. Να ξεκινήσουμε. Είμαι εγώ αρχηγός. Έχω βγάλει τα πλακάκια που δεν χρειαζόμαστε και έχουμε 19 γύρους, γιατί είναι 19 τα πλακάκια μου. Είμαι και ο κατασκευαστής, γιατί έχω αυτό το τότεμ. Το δέντρο, το μεγάλο δέντρο. Νεράιδες είμαστε τώρα, Βασίλη. Είμαστε νεράιδοι και οι νεράιδες. Εντάξει. Θα τραβώ εγώ λοιπόν με τη σειρά τα πλακάκια, τα γυρνώ και βλέπω τον αριθμό. Είναι το 22. Ψάξτε όλοι σας να βρείτε το 22. Εφόσον το βρήκατε, τοποθετείτε το πλακίδιο έτσι ώστε να κάνει μια λογική συνέχεια. Και επειδή το πλακίδιο λοιπόν έχει έναν άσπρο φόντο στον αριθμό, θα φυτέψουμε δέντρα. Ο καθένας, πιστεύω ότι όλοι του ίδιου θα φυτέψουμε αυτή τη στιγμή, θα πάρει ένα δεντράκι με μένα πρώτο και θα το φυτέψει σε ένα πλακίδιο. Θα πάρω τώρα. Εσύ κάνεις τη διαφορά πάντα. Ναι. Okay. Και γίνεσαι τώρα εσύ ο επόμενος πρώτος γεωργός, δεντροφυτευτής. Εγώ συνεχίζω σαν αρχηγός να τραβώ τα πλακίδια. Το επόμενο είναι το 10. Όλοι διαλέξτε το 10. Το τοποθετούμε εφόσον έχουμε διαλέξει όλοι τον αριθμό έτσι όπως νομίζουμε καλύτερα. Ό,τι πλακίδιο μπει δεν μπορεί να ξαναφύγει αν θέλω να το βάλω αλλού. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για το επόμενο. Είναι το νούμερο 5. Μια χαρά μου βγαίνει νομίζω. Μην κοιτάτε τι καρό. Ποτέ. Πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο πλακίδιο, το οποίο είναι το 24. Και επειδή λοιπόν και αυτό είναι λευκό, ο φόντος λοιπόν του αριθμού είναι λευκός, με πρώτο το Βασίλη θα φυτέψει δέντρο. Φύτεψε τι δέντρο θέλεις, τι χρώμα. Άσπρο. Ροζ. Ροζ, ροζάκι. Τώρα θα βάζω γιώτα. Ενάκι. Κόκκινο. Συνεχίζω. Τώρα γίνεται πρώτος παίκτης η Γιώτα, ως πρώτος κατασκευαστής. Τραβώ το επόμενο και είναι το 2. Και πάλι θα φυτέψουμε. Μας τα χάλασες λίγο. Ξεκίνα να φυτέψεις, Γιώτα. Ένα κόκκινο. Και εγώ ροζάκι. Και να βάλουμε δύο δέντρα στο ίδιο κράτος, να το πούμε έτσι, που χτίζουμε, δεν θα μας δώσει παραπάνω πόντους. Έχει τακτικό χαρακτήρα να κόψεις δείκτες δέντρων από τους άλλους παίκτες. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω, τραβάω. Είναι το 21. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ τα πάω πάρα πολύ καλά, θα σας κερδίσω, να ξέρω. Έχουμε κάνει καπόνηση, Ανέστη. Ναι. Συνήθως ο οικοδεσπότης κερδίζει. Συνήθως πρέπει να αφήνω να κερδίζουν οι άλλοι για να ξανάρθουν. Έτσι. Πάμε στο επόμενο, είναι το 16. Εντάξω. Άρα θα κερδίσω λίγο. Έχω περισσότερο χρόνο να βγάλω μια στρατηγική και τακτική τέτοια ώστε να σας κατατροπώσω. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω πώς το βάλω. Το βάλω εδώ. Με αγριάδα, με αγριάδα δεν βγάζει τίποτα. Δεν έχει περισσότερο. Νομίζω το βάλεις πολύ ωραία εκεί.
Το νούμερο 11. Πάμε. Mm-hmm. Το 19. Είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Το 12. Γιατί επειδή δεν ξέρω πού να το βάλω. Αν κλείσεις αυτό έτσι μαζί, είναι μια χαρά είσαι. Γιατί θα κάνεις ένα ωραίο το κοκκινάκι, θα φυτέψεις ένα κόκκινο τετράκι. Πάμε. Και δεν θα κλείσω ποτέ. Θα κοιτάς να τα κλείσεις όμως, ναι. Θα κλείσεις κάποια στιγμή. Το 6. Εδώ λίγο προσοχή, να το δείξω λίγο στην κάμερα πάνω. Η αριθμή είναι πάντα δεξιά κάτω. Αν θέλετε, βάλετε και μια τελίτσα για να δείτε ποιο είναι το 6, ποιο είναι το 9, για να μην μπερδευτείτε. Αν κρατήσετε το πλακίδιο έτσι, θα σας φανεί σαν 9. Η αριθμή είναι πάντα δεξιά κάτω. Είχε κάτι να δείτε το. Ναι, βέβαια. Το ανθρωπάκι. Μια γάιδα. Σωστός. Βάλεις δέντρο μέσα σε αυτό το μικρό το κρατήδιο που έχεις κάνει δύο πόντια, γιατί έχεις κλείσει το μυρό με αυτό και θα πιαστεί διπλός. Εδώ, διότι. Ωραία. Πάμε τώρα στο 20. Κολλήσαμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και είναι το 25 και φυτεύουμε μετά την τοποθέτηση. Ναι, εδώ, γιατί όχι. Βεβαίως. Και θα κλέψω το μοναδικό κόκκινο που υπάρχει. Πώς θα βάλεις ένα ροζάκι εδώ. Εννοείται ότι το κάνει επίτηδες. Τι, κατά λάθος το κάνω. Εγώ όμως θα πάρω ένα επίτηδες γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Έχει πολλά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο επόμενο που είναι το νούμερο 3. Μην γκρινιάζετε τι θα χάσετε. Θα προλάβεις να φυτέψεις και ένα κίτρινο δέντρο εκεί και θα πάρεις 4 πόντους. Μια χαρά. Μείναν άλλα 4 πλακάκια, ναι. Πάμε στο νούμερο 13. Αχ, κρίμα.
φυτεύω τελευταίος, αν υπάρξει. Αριθμός για να φυτέψουμε δέντρα. Και δεν έχει βγει έξω σε αυτά τα 4-5 πλακίδια τα οποία βγάζει ο αρχηγός. Πάμε στον επόμενο. Να το! Το 4. Φυτεύεις. Θα γίνει λίγο, ναι. Όποιος προλάβει πρώτος, το δέντρο είπε. Αν το στήσω ξανά. Έλα τα άπρα να πούμε. Γύρω το γύρω γύρω κάπου θα τελειάξει. Φύτεψε. Έχουν περισσέψει κίτρινα και ροζ. Αλλάζει το τέμα, αλλά δεν υπάρχει άλλο φύτεμα. Τελευταίος είναι ο αριθμός 7. Λίγο υπέρβαλα εκεί κάτω. Πού θα πάρουμε περισσότερους πόντους, πού θα κλείσουμε ρούνους. Δεν έχω να κλείσω πουθενά ρούνους. Εγώ θα το πάρω απλά για να βρίσκεται. Δεν πειράζει. Ας το πάρουμε έτσι εδώ. Οκ. Για να βάλουμε εδώ Ανέστης, Βασίλης, Γιώτα και yeah. Και άλλο σαμιλικά πάμε. Ναι, είδες. Καλά θα έπρεπε να τα ανοιγάμε και μετά πήγε. Πάνε Γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε έτοιμοι να μετρήσουμε. Mm-hmm. Για να δούμε τι κάναμε. Μετράμε τώρα λοιπόν. Στα χρώματα, στα κρατήδια που έχουν χτίσει οι νεράιδες, τους ρούνους που είναι ολοκληρωμένοι. Εδώ μάλιστα στο κόκκινο και σε αυτό να ξεκινήσω από αυτό το ροζ, την καρδούλα εδώ, η οποία είναι κλειστή, δεν υπάρχει πουθενά ανοιχτός ο ρούνος και μετράει διπλός ο ρούνος. 2, 4, 6. Το ίδιο γίνεται και με το κόκκινο. 8, 10, 12, 14. Το ίδιο γίνεται και με αυτό το κύκλο. 16, 18, 20, 22, 24. Και άλλα δύο από εδώ, 26. Αυτά είναι μονά, γιατί είναι ανοιχτό το κράτος, όπως βλέπεις υπάρχει ανοιχτός ρούνος. Πού είμαι, 16, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, δεν είναι κακό, νομίζω ένας... 31. 31 είπα, συγγνώμη, κλέβω, μην πιάσατε. Για να δούμε τι έχεις κάνει. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, πάρα πολύ ωραία. 18, 20, 22, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Μπράβο. Γιώτα, τι έχεις καταμέτρησες? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και εσύ. Oh. Είναι τέρμπι. Mm-hmm. Oh. Πόντο, πόντο το πάμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, τι δεν μέτρησα, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Πω, 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 πω. Να το. Κάποιος έκλεψε. Όχι, απλά κάποιος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τις κοπελιές, όχι για να μην λέτε ότι οι γυναίκες και οι κοπέλες δεν ξέρουν να παίζουν επί τραπέζια παιχνίδια και είναι εύκολοι αντίπαλοι και πρέπει να τους βοηθάμε, να σμπρώχνουμε λιγάκι για να πάρουν μπρος και τέτοια. Κοίθιες. Καθόλου. Όλα φήμες είναι, παιδιά. Εδώ αυτή τη στιγμή η Γεωργία έκανε σκορ, μεγάλο σκορ. 46 πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τους παίρνεις τόσο εύκολα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σύντομο παιχνιδάκι, το οποίο είδατε αυτή τη στιγμή παρέα με τους φίλους μου, εδώ στο Fantasy Gate. Θα συνεχίζουμε τα Let's Play βιντεάκια, που νομίζω είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Βλέπετε αμέσως εισαγωγικά live εκείνη τη στιγμή ζωντανά πώς παίζει το παιχνίδι, τι παικτική αξία βγάζει πάνω στο τραπέζι.
Αν διασκεδάζουν οι παίκτες, αν παίζουν, πέφτουν μπούφλες μαζί μεταξύ τους, τα βλέπετε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Ούτε στις ειδήσεις καλύτερα. Τόσο ζωντανά, έτσι. Πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe αν μας βλέπετε για πρώτη φορά. Και αν θέλετε να μας ενισχύσετε, περάστε και από το online shop. Κάντε την αγορά του επόμενου παιχνιδιού. Γιατί να μην είναι αυτό, το Legendary Forests. Από το Fantasy Gate, φίλοι μου, να έχετε όμορφες μέρες, φανταστικές εβδομάδες και όμορφα επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας! Γεια σας.